Ένοχη για διαφθορά κρίθηκε η πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας. Η Park Geun-hye καταδικάστηκε σε κάθριξη 24 ετών για δροληψία. Σύμφωνα με την δικαιοσύνη, η 65χρονη πίεζε μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν δωρεές σε δύο ιδρύματα που στήριζαν την πολιτική της δράση. Αρχικά το Κοινοβούλιο της χώρας υπερψήφισε την πρόταση Μομφής, ενώ στη συνέχεια το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση. Η Park Geun-hye συνελήφθη στις 31 Μαρτίου και είναι η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη πρόεδρος της Νότιας Κορέας που καθαιρέθηκε από το αξίωμά της. Για πολλούς μήνες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση της Park Geun-hye, ενώ εκείνοι αρνούνταν τις κατηγορίες.